θα ήθελα να σας ρωτήσω, συνήθως τα διάλυση μεταχείριση φοιτητών, αν καταβάλλα τη δόση με καθυστέρηση 3 ημερών. Δηλαδή δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο ευθύνεται σε εργαζόμενους και υπάρχουν τόσες δυσκολίες και ζούμε σε χαλεπούς καιρούς, δεν έπρεπε να δείξει περισσότερη κατανόηση. Γνωρίζω παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, το οποίο το πανεπιστήμιο επέριξε κατανόηση. Αλλά το πανεπιστήμιο πρέπει να κατανοήσει ότι δεν είμαστε όλοι δημόσιοι υπαλλήλοι, ούτε δουλεύουμε σε τραπεζικά ιδρύματα για να πληρωνόμαστε 30 τέλος του μήνα. Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς. Χρυσοβαλάντη μου, θέλω να σε ρωτήσω, εσύ δεν ζητούσες έκπτωση όσον αφορά τα διδάκτρα. Πού δουλεύεις? Δουλεύω σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο. Ναι. Εστιατόριο και θέλει να συνεχίσεις τις σπουδές σου. Ήθελες να κάνεις ένα μεταπτυχιακό. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καθυστέρησε να σου δοθεί αυτός ο μισθός στο χέρι και καθυστέρησε να δώσεις αυτή την προκαταβολή. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι επικοινωνήσαμε με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και μας έχουν πει ότι κατ' εξαίρεση μπορεί να στείλεις μια επιστολή προς την Βρετανία, στο Συμβούλιο, να τους εξηγήσεις τι έχει γίνει, ώστε να μπορέσεις να σου δοθεί πίσω η θέση και να κάνεις τις σπουδές σου. Λοιπόν, το ένα. Το δεύτερο όμως, και σε αυτό που στέκομαι, είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κρίση και εξήγησε εκεί στους λειτουργούς, όσο και αν είναι υπάλληλοι και όσο και αν είναι η νομοθεσία αυτή και θα πρέπει να εφαρμοστεί, από τη στιγμή που τους έχει πει ότι περιμένετε λίγα 24 ώρα και θα πάρω το μισθό μου και θα σας δώσω αυτά τα χρήματα για να μην χάσει τη θέση και να μπει σε σπουδές, στο μεταπτυχιακό επίπεδο στάδιο, έπρεπε να ακούσουν αυτό τον φοιτητή. Και γιατί το λέω αυτό, ότι έπρεπε να τον έχουν ακούσει? Το λέω γιατί περνάμε όλοι δύσκολα. Εδώ η πρώτη κυρία της Δημοκρατίας είναι επικεφαλής ενός ταμείου ώστε να βοηθούνται παιδιά να μην διακόπτουν τις σπουδές τους και να προχωρούν τις σπουδές τους, και δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η συμπεριφορά από δημόσια πανεπιστήμια. Εδώ τα ιδιωτικά και βοηθούν τους φοιτητές, όχι τα δημόσια πανεπιστήμια να μην βοηθούν. Ακόμη και τα τραπεζικά ιδρύματα και να τα κάνουν ένα διαφθρόση δανείο. Τα δημόσια πανεπιστήμια έπρεπε να είναι αρρωγό στη μόρφωση. Πλούσιοι και φτωχοί πρέπει να έχουν δικαίωμα στη μόρφωση. Δεν σημαίνει ότι δεν έχεις χρήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να απολέσεις το δικαίωμα της μόρφωσης. Και δεν συνιστά για άνηση μεταχείριση των φοιτητών, αν καταβάλω ότι δώσουμε καθυστέρηση 3 ημερών. Άνηση μεταχείριση θα ήταν αν θα έπαιρναμε μέσω τη θέση ή αν δεν θα πληρώναν καθόλου τα δίδακτρα.